Δημήτρη, η πρώτη συγκέντρωση για την Εθνική και πρώτη για σένα. Βρήκες εδώ πολλούς από την Ελπίδων, από την προηγούμενη ομάδα. Ναι, ναι, είναι πρώτη για μένα. Είναι ένα όνειρο η Εθνική Ανδρών για κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή, πιστεύω. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ρανιέρη που με είχε στην αποστολή. Καλείσαι τώρα στα δύσκολα. Η ομάδα μετά από τρεις αγώνες δεν έχει νική. Έχουμε ένα μάτς εύκολο στα χαρτιά, αλλά πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο ότι είναι εύκολο. Συμφωνώ. Έχουμε κάνει δύο άτυχα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι με τα νησιά Φερόε θα πετύχουμε τη νίκη. Θα μπούμε δυνατά από το πρώτο λεπτό για να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς που χρειαζόμαστε. Η εθνική ομάδα έχει αλλάξει πρόσωπα. Είναι πολλά νέα πρόσωπα που εσύ και όλοι οι Ελπίδων. Πιστεύεις ότι θα ανταποκριθείτε στις δυσκολίες για αυτή την εθνική ομάδα? Πιστεύω πως όλα τα παιδιά θα βάλουν τα δυνατά τους. Όλοι θέλουμε να διακριθεί η εθνική ομάδα και όλοι από εμάς να βάλουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτήν την ομάδα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Από την ΑΕΚ στην εθνική ομάδα. Κάπου άκουσα ότι δεν το περίμενε τόσο γρήγορα. Εντάξει, ναι, διότι έχουν ακουστεί πολλά ότι για να πάρουν παίκτες από τη Β' Εθνική είναι λίγο δύσκολο. Αλλά όπως έχετε δει, ο προπονητής της ομάδας της Εθνικής Ελλάδος δίνει ευκαιρίες. Κοιτάζει άτομα όχι μόνο από Α αλλά και Β και ήταν κάτι το πάρα πολύ ωραίο για μένα αυτό. Πολλοί λένε ότι καλείσαι στην εθνική ομάδα. Το ζήτημα είναι να παραμείνεις και να διακριθείς. Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό για κάθε Έλληνα ποδοσφαιριστή με την κλήση του την πρώτη φορά. Εγώ προσωπικά θα δώσω τα πάντα για να δικαιώσω τον προπονητή που με διάλεξε και πιστεύω να ξαναγίνει και ξανά δεύτερη κλήση και να αποδεικνύω σε κάθε προπόνηση ότι αξίζω να είμαι εδώ. Πώς μεταφέρω, είναι εύκολο? Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο, ειδικά στην κατάσταση που είμαστε τώρα που έχουμε μόνο ένα βαθμό. Θα υπάρχει πίεση σίγουρα, αλλά πιστεύω θα καταφέρουμε και θα πάρουμε την νίκη.